Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τους καινούριους αντιδημάρχους του Δήμου Καστοριάς ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ανέστης Αγγελής σήμερα το μεσημέρι. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε ο κύριος Αγγελής, ενώ επίσης ρωτήθηκε για το θέμα της παραίτησης του Δημήτρη Κοτούλα, για την οποία άφησε νέες αιχμές. Στην αλλαγή των 5 από τους 7 αντιδημάρχους προέβη ο Δήμαρχος Καστοριάς Ανέστης Αγγελής. Το μεσημέρι, κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου, ανακοίνωσε τους νέους αντιδημάρχους, επισημένοντας ότι η Δημοτική Αρχή σκοπεύει να πράξει ό,τι καλύτερο για τον τόπο. Όπως ήδη γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Εκτελεστικής Επιτροπής, που συγκλήθηκε 13 Σεπτεμβρίου, ζήτησα και έλαβα κοινή συνενέση της παραιτήσεις όλων των νεοστέρα αντιδημάρχων. Ήταν μια κίνηση αυστηρά συντεταγμένη με την αρχή που θα απευθέσει ως συνδυασμός προκειμένου η Δημοτική Αρχή να έχει την ευκαιρία να γίνεται κοινωνός νέων ιδεών που συμβάλλουν στο καλό της τοπικής κοινωνίας. Πορευόμενοι λοιπόν σε δύσκολους καιρούς, είναι γνωστή η κομμουνική συγκυρία όλων, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο, διατηρώντας το όραμά μας ζωντανό, ακόμα και στις στιγμές που αστοχούμε. Προς αυτή την κατεύθυνση χρειαζόμαστε συμμάχους που θα επισημαίνουν τα κακώς κείμενα. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους απερχόμενους αντιδημάρχους, όχι μόνο για το έργο τους, αλλά και γιατί με τη στάση αναδεικνύουν τη σημασία του εμείς έναντι του εγώ. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουν την προσφορά τους τόσο από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου όσο και από όποια θέση ευθύνης τους ανατεθεί στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Τώρα, το νέο σχήμα είναι το εξής. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Πολεοδομίας Κυκλοφοριακού ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβολος της πλειοψηφίας Σοκράτης Λένος. Ως αντιδήμαρχος αγροτικών θεμάτων πολιτικής προστασίας ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Παναγιώτης Δάνιας. Ως αντιδήμαρχος περιβάλλοντος καθαριότητος ορίζεται η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφίας η κυρία Αντωνίου Μαρεματίου. Ως αντιδήμαρχος πολιτισμού, παιδείας, προγραμματικές ανάδειξης της Παλιάς Πόλης και εξυγένειας της Λίμνης, συνεχίζει το έργο ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας, κ. Λεωνίδας Παπαδημητρίου. Ως αντιδήμαρχος τουρισμού, αθλητισμού, επιχειρηματικότητος, παραδοσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων, ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας, Ζήσης Λάζαρος. Αντιδήμαρχος οικονομικών κοινωνικής αλληλεγγύης, συνεχίζει το έργο του ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας, Βαγγέλης Στεριόπουλος. Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας, Δαμιανού Χρήστος. Ο κύριος Αγγελής σχολίασε την στάση του πρώην αντιδημάρχου Δημήτρη Κοτούλα. Δεν είμαι σε θέση να ερμηνεύσω την στάση, την επικοινωνιακή στάση. Με λυπεί. Μου δημιουργεί και ερωτηματικά. Παρακήθηκε εντός εισαγωγικών. Ενώ τους είχε ζητηθεί να παραιτηθεί από μένα κατά τη συνεδρία της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της 13ης μηνός. Κάτι το οποίο απεδέχθησαν όλοι οι αντιδήμαρχοι μαζί και ο κύριος Κοτούλας. Άρα, μια παραίτηση, σε μια παραίτηση που είχε υποβληθεί, είναι δύο αρνήσεις, κάνουν μια κατάρτιση.
Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι οξύμορο το σχήμα βέβαια, αλλά εγώ είμαι υποχρεωμένος να πω ότι έχω εμπιστοσύνη σε όλη την ομάδα και όλοι απαιτούν να υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη, γιατί έτσι μόνο μπορούμε να λειτουργήσουμε υποφιλία των πολιτών. Γιατί η συνεσσαμένη των δράσεων μας έχει αποδέκτες τους συμπολίτες μας, οι οποίοι πραγματικά σε αυτό το χρονικό διάστημα, αυτή την περίοδο, τη δύσκολη περίοδο, έχουν οξυμένα προβλήματα. Αλλά και ο Δήμος έχει οξυμένα προβλήματα σαν μια γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Κατά συνέπεια, πρέπει να είμαστε όλοι σύμμαχοι και να μην κοιτάζουμε με τις συμπεριφορές μας να δημιουργούμε προβλήματα. Πάντα στο Δήμο δημιουργούνται προβλήματα. Πάντα δημιουργούνται προβλήματα. Και υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, στα οποία μπορώ να παραθυμίσω. Αλλά έχω την αίσθηση ότι εάν ασχολούμαστε με το παρελθόν, νομίζω ότι μένουμε στο παρελθόν. Πρέπει να συνεχίσουμε με το μέλλον. Θα μείνει στην ομάδα και ο Σκουτούλας, θα κάτι θέλει. Αυτό δεν είναι θέμα δικό μου. Και βεβαίως θα μείνει με τις υπογραφές που έχει και βεβαίως θα μείνει. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και αν προσέξατε στο πρόλογο μου, είπα το εξής, ότι έχω εμπιστοσύνη σε όλη την ομάδα, παρόλες τις ιστορίες που δημιουργούνται, τις θα έλεγα με περίεργο τρόπο, για να μην μπω σε άλλα επίπεδα, η ομάδα έχει όλη την εμπιστοσύνη εκ μέρους μου και θα συνεχίσουμε για το καλό της τραγικής εντολής, η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή, ανεξάρτητα από τις κραυγές των επιτηδίων. Θα παραμείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα συνδεθούμε με τον Αντώνη Παρερά για να δούμε όλο το παρασκήνιο της υπόθεσης, η οποία έφτασε στην σημερινή ανακοίνωση των αντιδημάρχων, μάλλον εσπεσμένα από ό,τι φάνηκε. Αντώνη, καλησπέρα. Καλό βράδυ. Είχαμε λοιπόν σήμερα τις ανακοινώσεις των νέων αντιδημάρχων από τον Δήμαρχο της Καστοριάς. Μια διαδικασία που έγινε μάλλον με ταχύς ρυθμούς και ίσως λίγο απροετοίμαστα, Αντώνη. Ναι, κοίταξε, νομίζω ότι γίνεται και μια προσπάθεια αλλαγής ατζέντας, ειδικά από τις τελευταίες καταγγελίες που έχουν γίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε μπροστά μας τις περίεργες ασφαλτοστρώσεις σε κολλητούς φύλους που καταγγέλθηκε ο κύριος Αγγελής. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, παίρνει μεγάλη διάσταση. Από εκεί και μετά έχουμε την υπόθεση με τα έργα του αγωγού ΤΑΠ, που φαίνεται ότι και εκεί υπάρχει πρόβλημα από τον τρόπο που το χειρίστηκε και η Δημοτική Αρχή. Και βέβαια, να πούμε ότι υπήρχε ο φόβος, Γιάννα, το είχαμε επισημάνει εμείς, ότι έρχεται και άλλη παρέτηση και του κυρίου Μπινιάκου και ενδεχομένως και άλλων σιγά σιγά. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε για τη Δημοτική Αρχή να έρχονται παρετήσεις η μία μετά την άλλη, επειδή απλούστατα δεν ήθελε ο κύριος Αγγελής να διαχειριστεί όπως θα έπρεπε ένα ζήτημα που το είχε υποσχεθεί άλλωστε ο ίδιος. Και Αντώνη, μην ξεχνάμε ότι προχθές μόλις ρωτήθηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο κύριος Αγγελής για την αλλαγή των αντιδημάρχων και παρέλειψε εντέχνως να αναφερθεί στο πότε θα γίνει η ανακοίνωση των νέων. Νομίζω ότι αν ήταν έτοιμος και αν ήξερε ότι θα ανακοινωθούν σήμερα, θα ανακοινώσει σήμερα τους νέους αντιδημάρχους, δεν θα έλεγε προχθές ότι είναι, μου δίνει το δικαίωμα ο νόμος να τους αλλάξω όποτε θέλω κλπ. Θα απαντούσε ξεκάθαρα ότι άμεσα, αύριο μεθαύριο, θα ανακοινωθούν οι νέοι αντιδήμαρχοι. Και συμπληρώνοντας αυτό που λες, Γιάννα, νομίζω είναι η πρώτη φορά που δίνεται η αίσθηση ότι δεν αποφασίζει τις αλλαγές και τον χρόνο ακόμη μόνο ο Δήμαρχος. Είναι η πρώτη φορά που φαίνεται αυτό, δηλαδή ότι δεν γίνεται απόλυτα με αρμοδιότητα ή αν θέλεις με απόφαση του Δημάρχου. Λέω, επαναλαμβάνω, είναι μια αίσθηση που έχουν οι περισσότεροι ότι δεν γίνεται με πρωτοβουλίες δικές του. Φαίνεται, ότι δηλαδή, κάποιος δικές... άλλος δηλαδή καθοδήγησε ενδεχομένως τα βήματα του κυρίου Αγγελή. Κάποιος άλλος, κάποιοι άλλοι, δεν... φαίνεται ότι, λέω, η αίσθηση που δίνεται είναι ότι οι αποφάσεις αυτές δεν φαίνεται να λαμβάνονται από αυτόν που έχει το δικαίωμα να τα κάνει και μόνος του, θα έλεγα, όλα αυτά, έτσι. Από εκεί και μετά όμως, εσωτερικά εγώ θέλω να πω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια από τους ανθρώπους που έχουν φύγει από τις αντιδημαρχίες και νομίζω ότι αυτό που εκφράζουν στα τηλεφωνήματα που κάνουμε εμείς προς αυτούς, αυτοί προς εμάς και γενικά προς τον κόσμο, για να αυτό που βγαίνει, είναι και μια πικρία και από την συμπεριφορά ακόμη του Δημάρχου, με την έννοια ότι
βγήκε φωτογραφία, ας πούμε, τους καινούριους. Δεν άλλαξε η διοίκηση. Και θα ήθελα, Αντώνη, να δούμε αυτό το πλάνο. Θα παρακαλέσω τον κοντρόλ να δούμε αυτό το πλάνο. Να δούμε το κάδρο, δηλαδή, των νέων αντιδημάρχων. Εκεί όπου πραγματικά είναι σαν να μην υπάρχει προηγούμενη θητεία αντιδημάρχων. Ναι, σαν να είναι οι πρώτοι ότι... αντιδήμαρχοι που ανακοινώνονται στον Δήμο της Καστοριάς. Συνήθως αυτά γίνονται. Παράδειγμα, ο κύριος Αγγελής δεν ήθελε ποτέ να συναντήσει τον κύριο Παρχαρίδη. Ο κύριος Παρχαρίδης, αν θυμάστε, ήταν αντιδήμαρχος και επικεφαλής στο γραφείο το βουλευτικό του κυρίου Αγγελή και με όλα τα ζητήματα, βέβαια, το βουλευτικό γραφείο του κυρίου Αγγελή, όπως ξέρεις, όλοι όσοι δούλευαν εκεί, στη συνέχεια είχαν τεράστια προβλήματα με τον βουλευτή ή ο βουλευτής με αυτούς. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι εδώ δεν είχαμε μια κατάσταση όπου ήταν ο Παρχαρίδης και κάποιοι άλλοι αντιδήμαρχοι και η ομάδα Χατζησημειονίδη. Ή μια προηγούμενη εδώ... διοίκηση ναι, στον Δήμο. Δικούς του συνεργάτες, δικούς του συμβούλους. Δεν θα πω ότι έφυγαν κακήν κακός, αλλά δεν νομίζω να ήταν πρόβλημα οι απερχόμενοι να είναι παρόντες, να φύγουν, να χαιρετήσουν, να βγουν φωτογραφία και να τελειώνει σαν μια ομάδα, σαν η μια Αντώνη, οικογένεια. Ή, Αντώνη, ακόμη περισσότερο η αποχώρησή τους να τους ανακοινωθεί σε ένα επίπεδο τετ-α-τετ, να ανακοινωθεί δηλαδή πρόσωπο με πρόσωπο, όχι με ένα ψυχρό τηλεφώνημα στον αντιδήμαρχο, στον συνεργάτη σου μέχρι την σημερινή ημέρα, ότι ευχαριστώ πολύ για τις υπηρεσίες σου, έφυγες. Και αυτά εκπέμπονται, αυτά λαμβάνονται ως μηνύματα, νομίζω, σε όλους μας. Η πικρία τους δηλαδή και ο τρόπος, ακόμα και η αποφυγή κάποια συνάντησης. Είτε με τον κύριο Μπινιάκο, είτε με τον κύριο Κοτούλα, είτε με άλλα πράγματα. Με ένα όλους, Αντώνη. Ο κύριος Τέρψης, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του κυρίου Αγγελή, ίσως ήταν και ο πρώτος άνθρωπος που τον οδήγησε στην υποψηφιότητα για το δημαρχιακό θόκο, ο Θανάσης Τέρψης, ο οποίος βλέπετε ότι και αυτός φεύγει, τον αλλάζει δηλαδή, την στιγμή που αυτό είναι το χειρότερο για τον Τέρψη και για άλλους, την στιγμή Γιάννα, που στην ουσία ο Αγγελής ψηφίζει Παπαδημητρίου και Στεριόπουλο. Δηλαδή, αλλάζει από τους 7 τους 5, κρατάει τους 2, γιατί προφανώς αυτοί είναι που παρήγαγαν το έργο κατά τον κύριο Αγγελή. Έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι ότι έτσι αυτό λειτουργεί όλο αυτό. Αυτό υποδεικνύουν οι ενεργές ναι, του. Όταν αλλάζεις κάτι, αλλάζεις γιατί θα τα βάλεις κάποιους άλλους. Όταν κρατάς κάποιους, αυτοί λοιπόν που κρατάς είναι αυτοί που σε ικανοποιούν εσένα. Γιατί για γενικότερη ικανοποίηση φυσικά και δεν μπορούμε να μιλήσουμε, ούτε από τα καθήκοντα του κυρίου Στεριόπουλου, για τον οποίο λαμβάνω μηνύματα ότι υπάρχει σοβαρή αντίδραση από την ομάδα του κυρίου Αγγελή, όπως επίσης και για τον κύριο Παπαδημητρίου, που και εκεί έτσι, υπάρχουν διάφορα θέματα. Εγώ πάντως νομίζω δυστυχώς βγάζουμε ένα συμπέρασμα ότι βεβαίως και δεν υπάρχει συνοχή, βεβαίως και δεν υπάρχει ομάδα. Αυτό λοιπόν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε μέσα σε ένα διάστημα, εγώ θα πω λιγότερο από 2 χρόνια, δεν πρόλαβε να κλείσει η διετία, αλλά τα σημάδια και τα κρούσματα και οι συμπεριφορές οι παράξενες έχουν ξεκινήσει 5-6 μήνες πριν. Αντώνη, ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο το λέμε μόνο εμείς. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι, δηλαδή και αυτοί ξαφνικά με μια τηλεφωνική επικοινωνία, χωρίς να ξέρουν τι καθήκοντα, χωρίς να έχουν προηγηθεί κάποιες συζητήσεις για το τι καθήκοντα παραλαμβάνει ο κάθε ένας. Δηλαδή δεν θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, λίγες ημέρες νωρίτερα να ξέρει, έτσι ώστε να πάει στο γραφείο, να μάθει μέχρι να γίνει η αλλαγή. Δηλαδή, αύριο αυτοί οι άνθρωποι, από σήμερα μάλλον κατ' ουσίαν το μεσημέρι, εν πάση περιπτώσει αύριο όμως θα πρέπει να πάνε στο γραφείο τους και να προσπαθήσουν να συνεχίσουν αυτό που αφήνει ο προηγούμενος, χωρίς να έχουν ενδεχομένως ιδέα για πάρα πολλά πράγματα. Για το πρόβλημα αυτό ευθύνη έχει ο Δήμαρχος και όσοι συναποφασίζουν συνεργάτες του για τα θέματα αυτά. Διότι θα μπορούσαν έστω από το ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου, να ενημερώσει τους ανθρώπους ότι έρχεται η ώρα της αλλαγής. Δεν είναι και να σου πω και κάτι, πολύ διαφορετικό θα ήταν αν 5 άνθρωποι έμπαιναν και παρακολουθούσαν τους άλλους 5 αντιδημάρχους, τους απερχόμενους, τις κινήσεις και όλα αυτά που πρέπει. Λοιπόν, τότε το πράγμα θα ήταν πολύ πιο ομαλό. Μα λοιπόν, και κάποιοι, Αντώνη, εξέφρασαν και μία ανησυχία, γιατί δεν γνωρίζουν καθόλου το αντικείμενο το οποίο παραλαμβάνουν. Έχω πληροφορίες ότι ένας από αυτούς, που είναι και πολύ έμπειρος σε ένα άλλο κομμάτι, κτηνίατρος, είναι ο κύριος Δαμιανού Χρήστος, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε άλλα θέματα, έχει τοποθετηθεί εκεί, βέβαια ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη, δεν ξέρω αν το είχαν συνεννοηθεί ή όχι, μπαίνει σε έναν προγραμματισμό όπου έχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη αυτή η θέση. Ο κύριος Δαμιανού θα μπορούσε, νομίζω, με βάση την εμπειρία και όπως
τον παρακολουθούμε. Στα θέματα τα αγροτικά ή και στα κτηνιατρικά ζητήματα έχουμε και πάρα πολλά δέσποτα. Έτσι. Μια αντιδημαρχία από μόνη της μπορεί να είναι όλη αυτή η ιστορία, αλλά τέλος πάντων θα μπορούσε να είναι εκεί. Πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι ειδικά ο προγραμματισμός έχει ένα πολύ πολύ μεγάλο βάρος. Διαχειριστική αρχή, μελέτες. Και χρειάζεται και τεχνοκρατικές γνώσεις, Αντώνη. Έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που όντως χρειάζεται και τεχνοκρατικές. Δηλαδή να σου πω κάτι, ο αντιδήμαρχος οικονομικών δεν είναι τόσο απαραίτητος, υπάρχει ένας πολύ ικανός προϊστάμενος πάντα στα οικονομικά, όσο οι υπόλοιποι που ασχολούνται και με τα έργα και με τον προγραμματισμό. Γιατί δεν προλαβαίνουν μόνο. Και είναι και τομείς αποδυναμωμένοι από προσωπικό, Αντώνη, που σημαίνει ότι ο ίδιος ο αντιδήμαρχος πρέπει να σηκώσει τα μανίκια ψηλά και να δουλέψει. Ένα παράδειγμα, ο Μπινιάκος ο Μιχάλης μέχρι και σήμερα, σε ό,τι πρόσκληση υπήρξε και βγήκε και άνοιξε, κατέθεσε προτάσεις, υπέγραφε ακόμη και σήμερα. Αν υποθέσουμε ότι τη Δευτέρα την Τρίτη πρέπει να καταθέσουμε κάτι... Είναι ανοίγει μια πρόσκληση στο ΕΣΠΑ. Ναι. Είναι δυνατόν να είναι σε θέση, παράδειγμα ο κύριος Δαμιανού, να μπορεί να καταθέσει. Γι' αυτό, και αυτό θα κοστίσει πάλι στον Δήμο. Θα κοστίσει στην πόλη. Θα κοστίσει σε όλο τον Δήμο. Καταλάβατε γιατί τα επισημαίνουμε αυτά. Διότι το εσωτερικό αυτό πρόβλημα, έτσι όπως φαίνεται από την έλλειψη, αν θέλετε... Προετοιμασίας τουλάχιστον. Και της εύρυθμης διοίκησης και της προετοιμασμένης διοίκησης για να μην αντιμετωπίζει προβλήματα, είναι αυτό που λείπει δηλαδή σήμερα. Και λέω και πάλι, δεν είναι συμπεράσματα δικά μας. Δεν είναι συμπεράσματα. Όποιος και να μιλήσει σχεδόν με όλη την ομάδα του κυρίου Αγγελή και με κάθε δημοτικό σύμβουλο, θα διαπιστώσει ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα. Και Αντώνη, να πω και κάτι άλλο. Κάνουμε την αντιπολίτευση εμείς ή κάνουμε την κριτική. Όλη η κοινωνία τα βλέπει αυτά. Αν το δούμε και σε ένα ανθρώπινο επίπεδο, οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι σήμερα με αυτό το ψυχρό, όπως μας είπαν, τηλεφώνημα που δέχθηκαν σήμερα, θα πρέπει αύριο να σταθούν δίπλα στους νέους αντιδημάρχους που σήμερα δεν είναι στο κάδρο. Δηλαδή, και πάλι θα ξαναπώ να δούμε τα πλάνα, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η εικόνα που βλέπουμε. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν είναι σήμερα σε αυτό το κάδρο που βλέπουμε, θα κληθούν να συμπαρασταθούν στους νέους και να τους δώσουν τα φώτα τους. Πόσο καλά ψυχολογικά μπορεί να αισθάνεται κάποιος να το κάνει αυτό. Πάνω σε αυτό. Έχω πληροφορία ότι ο κύριος Κοτούλας έχει συνομιλήσει ήδη με τον κύριο Ιάννο. Και ενδεχομένως υπάρχει και ραντεβού για να μπορέσει να γίνει μια ομαλή διαδικασία. Το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων, έτσι όπως το εισπράττω εγώ από το ρεπορτάζ και από όλα αυτά που έχω καταλάβει σήμερα, δεν έχει να κάνει με τα καινούργια πρόσωπα τα οποία μπαίνουν, οι συνάδελφοί τους που είναι λογικό να μπαίνουν. Έχει να κάνει βέβαια με την αλλαγή των 5 και όχι των 7. Που και με τον τρόπο που έγινε. Ο τρόπος που έγινε, έτσι, και δεν κατάλαβε κανείς τη διαδικασία. Τη συμπεριφορά δεν κατάλαβε κανείς. Διότι κάποιοι βλέπουν πάλι σκιές, κάποιοι βλέπουν πάλι φαντάσματα. Νομίζω ότι ο κύριος Μπινιάκος προσπάθησε να μπει σήμερα να συζητήσει και του είπαν ότι έχει δουλειά ο Δήμαρχος. Υπάρχει και υπήρχε έλλειψη επικοινωνίας. Κατάλαβες τι γίνεται. Και αυτό δεν έχει να κάνει με μια εσωτερική ομάδα. Στην ομάδα μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ζητήματα τα οποία είναι, προσέξτε, ζητήματα που αφορούν τον Δήμο. Και θέλω να πω και κάτι ακόμη. Υπάρχουν δύο επιστολές, και του κυρίου Μπινιάκου και του κυρίου Κοτούλα. Επιστολές που άκουσα τον κύριο Δήμαρχο να λέει ότι είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα. Τι εμπιστευτικού χαρακτήρα, πρωτόκολλο έχουν πάρει. Και δεν αναφέρονται σε προσωπικές σχέσεις μεταξύ, ας πούμε, Ανέστη Αγγελή και Δημήτρη Κοτούλα. Δεν είναι κάτι που αφορά τις προσωπικές τους σχέσεις. Αφορούν καθαρά τις θέσεις και του τι γίνεται στο Δήμο. Στα κομμάτια αυτά και όρεξη δεν έχουμε και διάθεση να εμπλακεί και να ασχοληθεί κανείς. Δηλαδή, αν ο κύριος Μπινιάκος και ο κύριος Κοτούλας θέλουν να μιλήσει σε προσωπικό επίπεδο, έτσι ας το κάνουν, δεν μας ενδιαφέρει, δεν το σχολιάζουμε ποτέ και ούτε ποτέ θα μπαίναμε σε διαδικασία. Εδώ μιλάμε για αντιδημάρχους, για έναν που παρετείται, για έναν απερχόμενο κτλ. Αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει, γι' αυτό κιόλας λέμε, να τα ξέρει η κοινωνία. Η επιστολή του κ. Κοτούλα, που έχει να κάνει με εχμές, που έχει να κάνει με διάφορα ζητήματα, με παρεμβάσεις ή με την κάλυψη κάποιων ανθρώπων άλλων παραγόντων ή φορέων, δεν είναι ζητήματα που απασχολούν. Δεν πρέπει να ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που ενδεχομένως καταγγέλλονται ότι καλύπτουν κάποιους άλλους. Ή προσπαθούν να παρέμβουν για να γίνει κάτι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Ναι, βέβαια. Κοίταξε, θεωρώ ότι φτάνουμε πια σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο, θα το δείτε. Όλο αυτό που σας περιγράφω θα το δείτε και μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Θα το δούμε, Γιάννα, μέσα στην εκλογή των μελών Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
στον καθορισμό των νομικών προσώπων, όπου εκεί κάποιοι έχουν πάρει τις υποσχέσεις για το ότι θα αναλάβει ο ένας τη Μακεδνός που έχει νομίζω κανένα χιλιάρικο μισθό, το νομικό πρόσωπο που πληρώνεται κάποιος με 340 ευρώ το μήνα κτλ. Κτλ. Αυτά λοιπόν είναι δυστυχώς ζητήματα και δεν θα έπρεπε καν να μιλάμε για μισθοδοσίες και όλα αυτά, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν ζητήματα που φτάνουν σε ένα σημείο αντιπαλότητας και αντίδρασης ακόμη και για το ποιοι θα πάρουν και αν θα πάρουν κάποιον μισθό. Τώρα, Αντώνη, έχεις πληροφορίες βέβαια και για δυσαρέσκειες που καταγράφηκαν και από ανθρώπους που περίμεναν να είναι μέσα στην Εκτελεστική Επιτροπή και τελικά είδαν ότι δεν είναι το όνομά τους σε αυτά που ανακοινώθηκαν. Έχουμε βέβαια. Έχουμε τον κύριο Στούμπα. Έχουμε τον Θόδωρο τον Μιλωνά, ο οποίος θυμίζουμε ότι αυτός έφυγε από το νομικό πρόσωπο, διότι ενδεχομένως ήθελε να έχει και ο ίδιος μία θέση σε αυτή την λίστα. Θέλω να πω ότι ενδεχομένως δεν μπορεί ακόμα να συνέλθει από την αλλαγή ο κύριος Τέρψης, ο οποίος για να μπορεί να πίστευε ότι δεν θα τον αλλάξει τον ίδιο. Η κυρία Πετσάνλικου, ο κύριος Αντωνιάδης από την Δευτεροβάθμια Επιτροπή, ήθελε και αυτός. Ο κύριος Βαπάκος, η κυρία Πετσάνλικου, που σας είπα, ο κύριος Λίτσκας. Ο κύριος Λίτσκας περίμενε και μάλιστα στην Αντιδημαρχία που έχει σχέση με το πράσινο, με την καθαριότητα. Που ήταν και μια έκπληξη που αυτή η Αντιδημαρχία, που είναι μια δύσκολη Αντιδημαρχία, έχει δοθεί στην κυρία Μαλαματία Αντωνίου. Και θα πρέπει να συνεργαστεί, για παράδειγμα, τυχαία λέω τώρα, λέω, με ποιο να σας πω, με την προϊσταμένη του Πρασίνου. Τη Δευτέρα πρέπει να συνεργαστεί μαζί της, για παράδειγμα. Φαντάζομαι να έχουν και καλές σχέσεις, οπότε δεν θα υπάρχει και πρόβλημα. Ή αν δεν λοιπόν έχουν, να βρουν τρόπο να το λύσουν αυτό το, το νομίζω, πρόβλημα. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν και φίλες για να μπορέσουν να, αν δεν είναι, δεν ξέρω, να, για να μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματα με τα χόρτα, τα προβλήματα, γιατί από Δευτέρα μαζί με την κυρία Ματούλα Αντωνίου θα τις ζητήσω να καταγράφουμε αυτά. Να βλέπουμε τους κάδους, τους μολυσμένους κάδους, όλα αυτά που επιστά τα χόρτα. Δεν υπάρχει, ξέρεις, η διαδικασία ότι περιμένετε κανένα 2-3 μήνες να ενημερωθούν κτλ. Γι' αυτό ναι, δεν μπορεί να δοθεί και νέα περίοδος χάριτος. Όχι, είναι δημοτική σύμβουλη την ενεργία και τα ξέρουν όλα. Από τη Δευτέρα, από αύριο στην ουσία. Και ο καθένας με την αποδοχή της αντιδημαρχίας αναλαμβάνει και την ανάλογη ευθύνη. Δηλαδή, θα πρέπει από την επόμενη εβδομάδα, γι' αυτό λέω και για τον προγραμματισμό, όπως και για τα έργα, όλα αυτά να προχωρήσουν. Φυσικά κανείς δεν θα ζητήσει και απολογισμό από τους ανθρώπους, θα αναλάβουν, είναι μια δύσκολη στιγμή, όμως είναι μια δύσκολη στιγμή και για όλη την κοινωνία που παρακολουθεί, μια δημοτική αρχή, να την απασχολεί την κοινωνία η εσωστρέφεια της δημοτικής αρχής. Αυτό, με συγχωρείτε, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ο μόνος Δήμος που βλέπετε να απασχολεί την κοινωνία με την εσωστρέφεια και με τα εσωτερικά του ζητήματα. Σε τόσο μεγάλο βαθμό. Σε τόσο μεγάλο βαθμό. Τώρα, Αντώνη, βέβαια, για να πούμε όμως ότι και πέρα από τα θέματα της εσωστρέφειας, είχαμε και κάποιες σκληρές δηλώσεις σήμερα του Προέδρου του ΑΣ Καστοριάς, του Αθλητικού Συλλόγου Καστοριάς, της ομάδας μπάσκετ δηλαδή, του κυρίου Ναούμ Δίτσιου, ο οποίος, κύριος Δίτσιος, καταφέρθηκε κατά της Δημοτικής Αρχής κυρίως, αναφέρθηκε βέβαια και σε άλλους παράγοντες του τόπου, αλλά κυρίως κατά του Δήμου, στην ευθύνη του οποίου είναι η λειτουργία του κλειστού γυμναστηρίου, κάνοντας καταγγελία για αδιαφορία σε ό,τι αφορά και το παρόν, το υφιστάμενο δηλαδή κτίριο του κλειστού γυμναστηρίου, αλλά και σε ό,τι αφορά σε πρόταση που ο ίδιος έχει καταθέσει για τη δημιουργία νέου και μάλιστα από τις πληροφορίες που έχουμε, με εξασφαλισμένο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της χρηματοδότησης. Να σου πω κάτι. Τα είπε ο κύριος Δίτσιος. Ο κύριος Δίτσιος έχει φτάσει σε ένα σημείο να λέει τι θέλετε. Να την πάμε την ομάδα μπάσκετ στο Άργος Οριστικό. Να την πάμε. Στο Άργος Οριστικό δεν είναι τα πρώτα που θα πάνε. Έχει πάει και το κέντρο Γούνας. Έχουν πάει από το αρχαιολογικό μουσείο παλαιότερα. Ωραία, πηγαίνουν διάφορα στο Άργος Οριστικό. Λοιπόν, θα φύγουν όλα στο Άργος. Αυτό πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και ο κύριος Δίτσιος και ο αθλητικός τομέας φωνάζει και στην ουσία για να τι κάνουμε. Καταγγέλουν την αδιαφορία. Λέγεται κλειστό, επιτρέπεται να περνάμε και να βλέπουμε τους παράγοντες των σωματείων με κουβάδες να προσπαθούν να καλύψουν τα ακάλυπτα. Να γεμίζουν, ναι ακριβώς, μιλάμε για τεράστια προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Και μιλούσα προχθές με τον κύριο Βλαχόπουλο. Να θυμίσουμε λίγο, Αντώνη, ότι πριν από λίγους μήνες χαιρόμασταν όλοι που φιλοξενούσαμε μια πολύ μεγάλη πανελλαδικής εμβέλειας διοργάνωση με μπασκετμπολίστες εφήβους από όλη την Ελλάδα. Και αισθανόμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι σαν Δήμος Καστοριάς για αυτήν τη διοργάνωση. Ποια είναι η εικόνα όμως που δίνουμε τελικά σε αυτούς τους ανθρώπους? Το κλειστό γυμναστήριο, όπως και άλλα, δεν έχουν άδεια. Έχει ασχοληθεί κανείς 7 Οκτωβρίου τα δικαστήρια.
έχει ασχοληθεί κανείς με την αθλητική υποδομή, γι' αυτό και πραγματικά μείνα έκπληκτο, όχι έκπληκτος, αλλά ακούγοντας με ενδιαφέρον σήμερα και τον κύριο Δίτσιο να λέει τα παράπονά του, και εδώ φαίνεται τελικά ότι ένα πράγμα είναι. Δεν δουλεύουνε. Δεν δουλεύουνε σωστά. Δηλαδή, και ξέρεις κάτι Γιάννα, το παρακολουθεί ο κόσμος, τα επισημαίνουμε εμείς, δεν τα λέμε μόνο εμείς. Τα λένε οι ίδιοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Δηλαδή, παρακαλώ πολύ, αν διαβάσει κάποιος την επιστολή του κυρίου Κοτούλα και ας δοθεί στη δημοσιότητα, γιατί διαβάσουμε όλοι, θα καταλάβετε. Αν το συνέπτα, σφράγει στο μυστικό, γιατί και ο Δήμαρχος σήμερα αρνήθηκε να μιλήσει για το περιεχόμενό της. Μα γιατί αρνήθηκε. Αν αυτά δεν αληθεύουν, ίσα ίσα, βγάλτα, διέψευσε αυτόν που τα γράφει και ρεζίλεψέ τον. Γιατί να κρύβουμε τις επιστολές. Αντώνη, να βάλουμε... οικογενειακή επιστολή. Έτσι, να βάλουμε μια ανατελεία για να ακούσουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Δίτσιου σε αυτό το σημείο, καθώς βέβαια στη συνέχεια και την απάντηση που έδωσε ο Δήμαρχος Καστοριάς, ο κύριος Αγγελής, ερωτώμενος σχετικά με το θέμα αυτό, που μάλιστα υπονόησε ότι υπάρχουν και κάποιες μη σύνομες καταστάσεις. Θα παρακολουθήσουμε το βίντεο, κυρίες και κύριοι, με τις δηλώσεις του κυρίου Δίτσιου, που αναφέρεται βέβαια καταρχάς στην παρουσίαση της ομάδας, της ανδρικής ομάδας μπάσκετ της Καστοριάς, η οποία διεκδικεί την άνοδο στην Α2 εθνική κατηγορία, και βέβαια όλες τις καταγγελίες που έκανε για την αδιαφορία των τοπικών φορέων και του Δήμου σε σχέση με το κλειστό γυμναστήριο. Η άνοδος στην Α2 εθνική κατηγορία είναι ο στόχος στον οποίο έχει θέση για φέτος η ομάδα μπάσκετ του ΑΣΥΓΜΑ Καστοριάς. Οι παίκτες είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την φετινή αγωνιστική περίοδο και σκοπεύουν να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα πρωταθλήματα που θα συμμετάσχουν. Το γέρι που ξεκίνησε ο σχεδιασμός της ομάδας, η διοίκηση της ομάδας έκανε τις κατάλληλες προσθήκες μετά από δικές μας εισηγήσεις, ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη για την έναρξη πρωταθλήματος σε 2 ημέρες. Πραγματικά το πρόσωπο το οποίο έχουμε δείξει μέχρι στιγμής με ικανοποιεί απόλυτα. Τα παιδιά έχουν δουλέψει πολύ σοβαρά την πρώτη στιγμή στο γήπεδο, είναι συγκεντρωμένοι. Και τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των φιλικών, από τη μία δεν λένε τίποτα, γιατί είναι παιχνίδια τα φιλικά στα οποία απλά μπορούν να πάρουν συμπεράσματα. Από την άλλη και πολλά, γιατί η ομάδα έχει ποιότητα, οι παίχτες έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ και όλη αυτή η προσπάθεια μέχρι στιγμής φαίνεται στο γήπεδο. Είναι καινούργια ομάδα, αλλά έχουμε συνηθίσει. Εγώ με 4 χρόνια στην ομάδα, κάθε χρονιά η ομάδα πάντα κάθε καλοκαίρι αναλώνεται κατά το ίμιση. Σίγουρα θέλουμε πολύ χρόνο ακόμη για να έχουμε την ημιογένεια και να παίξουμε το μπάσκετ το οποίο έχω στο μυαλό μου, αλλά ξαναλέω ότι μέχρι στιγμής τα μηνύματα είναι θετικά. Έχουμε ένα σκαλοπάτι. Πέρυσι τερματίσαμε στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Άσχετα στη βαθμολογία στον Κώτα Βερέτς, χάσαμε το πλεονέκτημα στο να παίξουμε στην Α2 στις λεπτομέρειες. Ξεκινάω από εκεί. Σίγουρα θέλουμε να παραγωνιστήσουμε. Προσωπικός μου στόχος είναι η ομάδα να ανέβει κατηγορία. Ο σχεδιασμός ο δικός μου έχει γίνει γι' αυτό. Θα ανακριβώσω πίσω από το δάχτυλό μας. Η ομάδα θα παίζει σίγουρα με πίεση, θα παίζει με πίεση για το αποτέλεσμα. Αλλά αυτό είναι και το μεγαλείο του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού. Θέλουμε σε κάθε παιχνίδι, αν και να είμαστε νικητές, αρχίζουμε μέσα από το παιχνίδι της Κυριακής και στο τέλος της χρονιάς να βρεθούμε πάλι μαζί και να πανηγυρίσουμε την άνοδο της ομάδας στην Α2 κατηγορία. Όλες οι ομάδες είναι πλήρες. Το προπονητικό team σε όλες τις κατηγορίες, ανάλογα με την κατηγορία, είναι και αυτά πλήρη. Υπάρχει πολύ μεγάλη υποστήριξη, ξεκινώντας από τις ακαδημίες. Και όπου είναι αρκετοί προπονητές, είναι 6 άτομα τα οποία βοηθάνε τα παιδιά να μαθαίνουν μπάσκετ. Το προπαιδικό, όπου έχει και εκεί 2 άτομα, το 2 προπονητές. Το παιδικό, το εθνικό και το ανδρικό. Και οι αθλητές που συμμετέχουν στις ομάδες αποτελούν πλήρες ομάδες, δηλαδή 12 άτομα και 14 άτομα κανονικά. Και η διοίκηση στηρίζει όλη αυτή την ιστορία προκειμένου όλα τα τμήματα να έχουν στόχο την ύψιστη θέση της στα πρωταθλήματα που συμμετέχουν. Ο κόσμος στάθηκε κοντά μας και εδώ επί τη ευκαιρία θα ήθελα να κάνω και μια έτσι, έκκληση στον κόσμο να έρθει κοντά μας. Είμαστε η ομάδα του Βουναράβου, είμαστε η ομάδα της Καστοριάς, είμαστε η ομάδα του νομού Καστοριάς, μια και από σήμερα, από φέτος, ο νομός Καστοριάς έχει μόνο έναν εκπρόσωπο στην
σε εθνική κατηγορία και σε πιο επίπεδο σε β' εθνική και σε πιο ψηλό επίπεδο από όλα τα αθλήματα, όπου θα πρέπει και όλοι οι γουναράδες, οι απλοί, οι πολίτες, οι άνθρωποι της πόλης, οι άνθρωποι του νομού και οι επιχειρηματίες να σκύψουν πάνω στην ομάδα αυτή, να την ενισχύσουν και ηθικά και υλικά, πέρα από το τι κάνουμε εμείς, έτσι ώστε και το έργο μας να είναι πιο εύκολο, αλλά και να έχουν την περηφάνεια ότι υπάρχει κάτι στον τόπο τους για το οποίο είχαμε πολλά χρόνια να δούμε από τις πολλές καλές, από τις πολύ καλές εποχές, τις εποχές της ομάδας του ποδοσφαίρου της Καστοριάς, οι οποίες έχουν περάσει ανεπιστρεπτή, αλλά ποτέ δεν θα φύγει αυτή η γλυκιά γεύση από το στόμα μας και η γλύκα των επιτυχιών που μας χάρισε και της συγκίνησης που μας χάρισε το άλλο ομαδικό άθλημα. Τώρα ήρθε η ώρα του μπάσκετ να χαρίσει και αυτό τέτοιες γλυκές στιγμές στην Καστοριά και να την κάνει και την Καστοριά έτσι ένα πόλο έλξης, τουριστών, κίνησης, γιατί δεν είναι μόνο. Μην ξεχνάτε ότι κάναμε τόσες εκδηλώσεις και πέρσι, όπως το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κτλ. Και φέτος θα γίνουν και άλλα και θα συμμετέχει σε όλη αυτή την ιστορία, όχι μόνο η ιατρική ομάδα, αλλά και όλες οι υπόλοιπες, όλα τα υπόλοιπα τμήματα που έχουμε σε πολύ ψηλό επίπεδο. Ο κύριος Δίτσιος έκανε λόγο για αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής στην πρόταση που έγινε από τον ΑΣΥΓΜΑ για δημιουργία καινούριου γηπέδου μπάσκετ. Μίλησε ακόμα και για την κατάσταση που επικρατεί στο κλειστό γυμναστήριο, του οποίου η προσωρινή άδεια λήγει σε λίγες μέρες. Και δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν η Καστοριά δεν μας θέλει, θα πάμε στο Άργος Ορεστικό». Καταρχήν, αυτή την ώρα, όχι μόνο το μπάσκετ, αλλά και το βόλεϊ και το handball κάνουν δραστηριότητες σε εγκαταστάσεις οι οποίες είχαν προβλεφθεί για την δεκαετία του 80, δηλαδή μιλάμε για κάποια 35-40 χρόνια πίσω. Από τότε και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία κίνηση, ούτε να γίνει γήπεδο, ούτε να γίνουν κάποιες άλλες εγκαταστάσεις που να αποσυμφορήσουν αυτή την κατάσταση και τις ανάγκες του νομού και του Δήμου Καστοριάς φυσικά και των παιδιών αυτά τα οποία βρίσκονται στο Δήμο Καστοριάς για να κάνουν αθλητισμό. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι δύσκολη, η κοινωνία αντιμετωπίζει δυσκολίες, υπάρχουν πολλά προβλήματα και μην ξεχνάμε ότι αν δεν υπάρχει αθλητισμός και πολιτισμός, τότε είναι πάρα πολύ εύκολο να έχουμε μια ροπή προς την εγκληματικότητα. Βλέπετε τι κάνει η αστυνομία της Καστοριάς και του συγχαίρω και γι' αυτό. Πέρσι 80 κιλά ναρκωτικά, τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, φέτος 580. Όλα αυτά είναι εγκληματικότητα διότι δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των νέων για να πάνε σε αθλητικές δραστηριότητες γιατί οι εγκαταστάσεις είναι και πεπαλαιωμένες και παλιές και μικρές για τον όγκο του κόσμου ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα. Εμείς κάναμε προτάσεις για καινούργιο γήπεδο μπάσκετ. Από ό,τι φαίνεται ο Δήμος Καστοριάς δεν έχει καμία πολιτική βούληση για να το κάνει. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει αυτή η άποψη με την πράξη που θα δείξουμε εμείς και τον κόσμο που θα φέρουμε στην Καστοριά. Και μισή τροπή δική τους, μισή δικιά μας. Τι να κάνουμε διαφορετικά. Αν η Καστοριά δεν θέλει και ο Δήμος δεν θέλει τον κόσμο, πάμε και στο Άργος. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το Άργος είναι 15 χιλιόμετρα από εδώ. Αλλά αν ο Δήμος Καστοριάς δεν θέλει να απολαύσει αυτό το οποίο εμείς πασχίζουμε να κάνουμε, θα πάμε κι άλλο. Τι να κάνουμε. Άμα σε διώχνουν από τον τόπο σου, δεν υπάρχει καμιά πολιτική βούληση από το Δήμο Καστοριάς να κάνει απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει άδεια και η άδεια που κάνουν ό,τι οι κινήσεις γίνονται μόνο από το μπάσκετ, γιατί με συγχωρείτε που είμαι τόσο, έχω τόσο φόρα. Και όπως θα σας πω και κάτι άλλο, ευτυχώς σήμερα που δεν βρέχει. Γιατί άμα βρέχει, περισσότερη βροχή έχει μέσα στο γήπεδο παρά απ' έξω. Και κανένας δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Και όλοι περιμένουν από το μπάσκετ να τρέξουν να κάνουμε τις μελέτες, να ξοδευτούμε εμείς για να ζητάνε δικαιώματα και από το χαμπό, και από το βόλιο και από το χάμπο και όλοι και καλά κάνουν. Αλλά κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να ενεργοποιήσει αυτόν τον τόπο. Δεν γίνονται τα πράγματα. Στις δηλώσεις τώρα του κυρίου Δίτσιου απάντησε στην σημερινή του συνέντευξη τύπου ο κύριος Αγγελής, τονίζοντας πως είναι άλλο πράγμα οι επιθυμίες και άλλο οι σύνομες διαδικασίες. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του. Ξέρετε πολύ καλά ότι το κλειστό γυμναστήριο στερείται αδείας εδώ και πολλά χρόνια. Όσον αφορά την πρόταση του κυρίου Δίτσιου, αυτή βεβαίως έχει γίνει στο παλιότερο χρόνο. Η πρόταση την οποία ο Δήμος την αποδέχεται. Την αποδέχεται όμως σίγουρα με τις διαδικασίες που πρέπει να υπάρχουν. Και οι διαδικασίες βέβαια αυτές έχουν κοινοποιηθεί προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
και εννοώ τεχνικές υπηρεσίες, εννοώ για την παρακόλληση του κουτέβου που πρέπει να βγουν ομοδοτήσει και βεβαίως ο προγραμματισμός έχει ασχοληθεί εάν υπάρχουν προσκλήσεις συγκεκριμένες στο συγκεκριμένο ΕΣΠΑ και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Θέλω να καταλήξω το εξής. Είναι καλό να λέμε ότι έχουμε διάθεση, αλλά για να κάνεις ένα κλειστό γυμναστήριο χρειάζεται πρόγραμμα, χρειάζεται μελέτη, χρειάζεται ένταξη, χρειάζεται οικόπεδο για το οποίο ο Δήμος ήδη έχει κάνει τον κοινωνό, τον κύριο Βίτσιο, είπατε, τον κύριο Βίτσιο, ότι συμφωνεί να του δοθεί ο χώρος. Αλλά πάντα με σύνομες και νόμιμες διαδικασίες, τις οποίες είναι φυσικό να μην ξέρουν όλοι. Λίγη και άδεια του γηπέδου, βεβαίως, ήδη έχω έρθει σε επαφή. Αυτό έχει γίνει και πέρυσι και προπέρυσι. Θα είχε άδεια, αν υπήρχε άδεια από τα παλιά, η λειτουργικότητα τους. Δεν υπήρχε. Κατά συνέπεια, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει το εξής, ότι μια κατάσταση την έχουμε πάρει, έχει γίνει ένα κτίριο χωρίς τις απαιτούμενες άδειες και βεβαίως το Υπουργείο σε κάθε στιγμή ειδοποιείται από την αποκεντρωμένη και σας είπα ότι επικοινώνησε με τον κύριο Μιχελάκη και έχει γίνει συνεννόηση για όλο αυτό το θέμα και βεβαίως ο Δήμος έχει προβεί στις διαδικασίες τις οποίες πρέπει. Τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο από αυτό, απλά επισημάνω. Άλλο οι επιθυμίες, άλλο αυτά που λέμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εκ του ασφαλούς και άλλο οι δομημένες υπηρεσίες που έχουν την αρχή της νομιμότητας. Κατά συνέπεια, εγώ εύχομαι να γίνουν πολλά γυμναστήρια και να λειτουργήσουν. Αλλά επισήμανα στην εισήγησή μου ότι περνάμε μια πολύ δύσκολη εποχή και ο Δήμος περιμένει από την πολιτεία τα αντίστοιχα. Κατά συνέπεια, ζούμε σε μια εποχή δύσκολη που θέλουμε τι? Θέλουμε συμμάχους, το είπα και στο πρόλογο μου, και δεν θέλουμε γεγονότα που δημιουργούν άλλοι για άλλους λόγους. Παραμένουμε στον Δήμο Καστοριάς, κυρίες και κύριοι. Την Αντιδημαρχία Τουρισμού, Αθλητισμού και Επιχειρηματικότητας ανέλαβε ο κύριος Λάζαρος Ζήσης, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Ζήση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Αλούσου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Τώρα βέβαια η προγραμματισμένη μας για σήμερα συνέντευξη αφορούσε στο θέμα του πετρελαίου θέρμανσης, γιατί είστε και πρόεδρος του Σωματείου Βενζινοπολών Καστοριάς και αυτή η συνέντευξη είχε προγραμματιστεί πριν τις ανακοινώσεις για την ανάληψη των καθηκόντων των νέων αντιδημάρχων, ένας εκ των οποίων είστε και εσείς. Αλλά μιας και το έφερε έτσι η ευκαιρία, καλό θα είναι να μιλήσουμε και για τις δύο αυτές διαδικασίες. Να σας συγχαρούμε καταρχάς, να ευχηθούμε καλή δύναμη και καλό κουράγιο στα καθήκοντά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και περιμένουμε να μιλήσουμε για τα θέματα που... Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο όμως, κύριε Ζήση, για την ανάληψη των καθηκόντων σας, αλλά και για τον τρόπο που έγινε όλη αυτή η διαδικασία, που άφησε αρκετά δυσαρεστημένους τους απερχόμενους, τους απελθόντες μάλλον πλέον αντιδήμαρχους, οι οποίοι με ένα τηλεφώνημα, ίσως και ψυχρό σε κάποιες περιπτώσεις, ενημερώθηκαν για την αλλαγή αυτή, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο ήταν προγραμματισμένη να γίνει σήμερα. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να ξέρω εγώ το πώς θα θέλει ο Δήμαρχος να χειριστεί την κατάσταση της αλλαγής των αντιδημάρχων. Θεωρώ ότι με όλους έχει μιλήσει και γνώριζαν όλοι το πότε θα γίνει η διαδικασία αυτή. Σήμερα. Ναι. Ναι, αυτό λέω. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει... Σας είπα ότι με όλους θεωρώ ότι έχει μιλήσει και τους απερχόμενους και τους νυν και όλοι γνωρίζανε το πότε θα γίνει αυτή η διαδικασία. Ναι, σήμερα μίλησαν, αυτό λέω. Όχι, πολλοί γνωρίζανε και από τις πολύ προηγούμενες μέρες. Ίσως όχι οι απερχόμενοι, κύριε Ζήση. Από όσο γνωρίζω τουλάχιστον εγώ, με τις πληροφορίες που έχω. Ήταν καθαρά θέμα του Δημάρχου το πώς θα χειριστεί ο ίδιος, γιατί είναι στη δικαιοδοσία του το τι ακριβώς θα κάνει. Ναι, προφανώς. Σας άρεσε όμως η διαδικασία έτσι όπως εξελίχθηκε. Και γιατί σχολιάζαμε προηγουμένως, για παράδειγμα, αυτή την εικόνα που είδαμε σήμερα στο Δημαρχείο, που ήσασταν όλοι καινούργοι και ήταν σαν να μην υπήρχαν οι παλιοί.
Μίλησαμε και με τους παλιούς και μας πήραν και τηλέφωνο. Ναι, βεβαίως, συναδελφικά δεν αφισβητώ. Και δεν υπάρχει κανένα θέμα με τους προηγούμενους. Με εσάς όχι, από ό,τι διαφάνηκε κύριε Ζήση, με εσάς τους καινούριους δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό που ενόχλησε ήταν η διαδικασία και το ότι θα έπρεπε να είναι παρόντες ακόμη και σήμερα και από κοντά να σας δώσουν τα συγχαρητήριά τους και να δείξετε όλοι μαζί την εικόνα της ομάδας η οποία θα έπρεπε να υπάρχει στον Δήμο της Καστοριάς. Σας είπα τα συγχαρητήρια, τα δεχτήκαμε από όλους και από τους προηγούμενους αντιδημάρχους και από τους δημοτικούς συμβούλους και από τους προέδρους, από όλους. Τώρα το αν κάποιος έχει κάτι δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ και δεν μπορώ να... Δεν θα περιμένατε όμως σήμερα εκεί που βγαίνατε όλοι μαζί έτσι τις φωτογραφίες να είναι και οι απελθόντες, οι απερχόμενοι έως τότε. Δεν θα έπρεπε. Έτσι επέλεξε ο Δήμαρχος να είναι η διαδικασία, αυτό έγινε. Μάλιστα. Κάτι άλλο δεν μπορώ εγώ να πω. Για τα καθήκοντά σας, κύριε Ζήση. Για τα καθήκοντά μας. Περιμένουμε να ενημερωθούμε εκτενέστερα από τον συνάδελφο τον κύριο Πετρόπουλο, που είχε και την καλοσύνη και μιλήσαμε και τηλεφωνικά και κατηδία στο Δημαρχείο και είπε θα είναι δίπλα σε οτιδήποτε χρειαστεί και προς τιμήν του. Για τις δικές σας, τους δικούς σας στόχους, λέω, κύριε Ζήση. Κοιτάξτε, σήμερα ανακοινωθήκαμε, δεν μπορώ να σας πω κάτι. Περιμένω να ενημερωθώ το τι υπάρχει στην Αντιδημαρχία Τουρισμού, τι τρέχει σαν πρόγραμμα, τι πρέπει να υλοποιήσουμε και στην πορεία θα βάλουμε στόχους μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ναι, κύριε Ζήση, αυτά λέγαμε όμως. Δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει λίγο νωρίτερα, έτσι ώστε εσείς να είστε ήδη έτοιμος να αναλάβετε. Καταρχάς, πότε ενημερωθήκατε ότι θα αναλάβετε τη συγκεκριμένη Αντιδημαρχία? Κοιτάξτε, είναι θέματα αυτά που έχουμε μιλήσει με τον ίδιο τον Δήμαρχο και δεν χρειάζεται να τα πούμε προς τα έξω. Η αλήθεια είναι ότι πλέον οι περισσότεροι είχαν ενημερωθεί ότι θα είναι σε κάποιες αντιδημαρχίες. Συγκεκριμένα, για κάποια συγκεκριμένη αντιδημαρχία, γνωρίζατε δηλαδή πού θα ήσασταν και πόσο καιρό? Αυτά σας είπα, είναι θέματα που είναι μεταξύ εμένα και του Δήμαρχου. Κύριε Ζήση, δεν είναι μόνο θέματα που αφορούν εσάς και τον Δήμαρχο, γιατί εσείς αν κάνετε ένα και δύο μήνες να ενημερωθείτε, αφορά και τον τόπο, δεν αφορά μόνο εσάς και τον Δήμαρχο και το αντιλαμβάνεστε αυτό που λέω. Η ενημέρωση που θα γίνει από τον προηγούμενο, τον κύριο Πετρόπουλο, θα είναι άμεση. Τη Δευτέρα θα έχουμε ενημέρωση. Ναι, το θα έχετε ενημέρωση μέχρι το να μπείτε στο κλίμα και να μπορέσετε να δρομολογήσετε πράγματα έχει αρκετά μεγάλη διαφορά. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Θεωρώ ότι δεν θα είναι και πολύ καιρός που θα πούμε στο κλίμα. Το ευχόμαστε όλοι. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Το ευχόμαστε, κύριε Ζήση, γιατί σίγουρα δεν έχουμε χρόνο και το ξέρετε πολύ καλά, νομίζω και εσείς. Κοιτάξτε, είστε μέσα στην κοινωνία. Είμαστε σε μία ομάδα, είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι όλοι. Πάνω κάτω γνωρίζαμε όλοι τι περίπου και ποιες αρμοδιότητες είναι των αντιδημάρχων. Και συζητούσαμε και γνωρίζαμε. Τώρα, εκτενέστερη ενημέρωση που θα γίνει από Δευτέρα, θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το ευχόμαστε όλοι, κύριε Ζήση, γιατί σας είπα, δεν υπάρχει ούτε χρόνος για χάσιμο, ούτε έχει περιθώρια αυτός ο τόπος να χάσει έστω και το παραμικρό εξαιτίας των όποιων δυσλειτουργιών ενδεχομένως μπορούν να εμφανιστούν. Όλοι μας με μπροστάτη τον Δήμαρχο και όλοι οι αντιδήμαρχοι και οι δημοτικοί σύμβουλοι να ξέρετε και να γνωρίζετε ότι θα κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο. Μακάρι, το ευχόμαστε. Τώρα, κύριε Ζήση, για να έρθουμε στο θέμα μας αυτό καθε αυτό, το ζήτημα δηλαδή που απασχολεί πραγματικά πολύ κόσμο και τώρα πλέον μπορεί να είστε αντιδήμαρχος, αλλά ξέρετε πολύ καλά τις ανάγκες των πολιτών σε ό,τι αφορά το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Ξέρετε πολύ καλά και την αγωνία που σας εκφράζουν οι άνθρωποι αυτοί, οι πολίτες όλης της Καστοριάς, για τα ζητήματα των τιμών. Ακούσαμε ή είδαμε πολλά δημοσιεύματα για αυξήσεις της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Θα μας πείτε τι πληροφόρηση έχετε για να μιλήσουμε λίγο και για το θέμα του επιδόματος. Η πληροφόρηση είναι ότι θα πάρει ειδικό φόρο 5 λεπτά, δηλαδή από τα 0,23 λεπτά που ήταν τον τόνο, θα πάει στα 0,28 λεπτά, ο ειδικός φόρος του πετρελαίου θέρμανσης, και με την αλλαγή του ΦΠΑ υπολογίζουμε 1 με 2 λεπτά, δηλαδή θα έχουμε ακριβότερο πετρέλαιο θέρμανση σε σχέση με πέρσι γύρω στα 7 λεπτά. 7 λεπτά. Ναι, αυτές είναι οι πληροφορίες, όχι, αυτά είναι τα δεδομένα. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ναι, ναι, ναι. Μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για τις συνολικές τιμές βάσει και των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου. Δηλαδή, πού υπολογίζεται να φτάσει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης? Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι γύρω στα 90 λεπτά. Γύρω στα 90 λεπτά. Ναι. Αυτό βέβαια σημαίνει, κύριε Ζήση, γιατί αφού μιλάμε για αύξηση της τάξης έστω των 7 λεπτών, ότι το πετρέλαιο θα είναι ακριβότερο και αυτό σημαίνει βέβαια ότι ακόμη λιγότερος κόσμος θα έχει δυνατότητα να προμηθευτεί με τις απαιτούμενες ποσότητες.
Κοιτάξτε, θεωρώ σίγουρα είναι μια αύξηση που δεν τη θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη. Το πρόβλημα όμως δεν είναι εκεί το αν θα μπορέσει ο κόσμος να προμηθευτεί. Με τις συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και 50 λεπτά να υπήρχε το πετρέλαιο η τιμή του χωρίς να υπάρχει κανένας φόρος, χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο, πάλι θα ήταν δύσκολο για τον κόσμο. Είναι δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι μόνο στις τιμές του πετρελαίου. Το είναι το τι είναι υπάρχει στην τσέπη μας. Στην αγοριστική δύναμη που έχει ο κάθε άνθρωπος. Και το συναντούμε και εμείς το βλέπουμε στα μαγαζιά μας μέρα με τη μέρα, πόσο πιο δύσκολα ο κόσμος βάζει δηλαδή τη βενζίνη του ή παίρνει το πετρελαίο του ίσα-ίσα για να κάνει 1, 2, 3 δρομολόγια. Και τα απολύτως απαραίτητα. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Τώρα κύριε Ζήση, επειδή πραγματικά ζείτε αυτή την κατάσταση εδώ και χρόνια και βλέπετε ότι κάθε χρόνο μειώνονται διαρκώς οι ποσότητες που αγοράζονται. Ουσιαστικά και σαν επαγγελματίας, τι βλέπετε, πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί ενδεχομένως? Δεν γνωρίζω το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί βλέπουμε τους συνανθρώπους μας να χάνουν τις δουλειές τους. Και είναι το βασικότερο. Αν υπάρχει μια δουλειά, ο κόσμος ξέρει, θα κάνει το κουμάντο και θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και σε όλα. Το δύσκολο είναι ότι ο κόσμος χάνει τις δουλειές του και εκεί εστιάζει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τη λύση όμως δεν μπορώ και δεν ξέρω να τη δώσω. Δυστυχώς. Ναι. Μακάρι να την ξέρατε, κύριε Ζήση, θα ήταν πολύ καλά για όλους. Νομίζω βέβαια ότι προβλήματα δημιουργούνται και σε εσάς τους επαγγελματίες, γιατί και το δικό σας εισόδημα μειώνεται με όλα αυτά. Σε όλους τους επαγγελματίες, σε όλους τους κλάδους και με όλους τους επαγγελματίες που τυχαίνει να συζητάμε, όλοι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Η μείωση στην κατανάλωση, κύριε Ζήση, πού βρίσκεται? Δηλαδή, αν συγκρίνουμε την περσινή, παράδειγμα, με την προπερισινή χρονιά, για τι ποσοστό πτώσης μιλάμε? Εμείς θεωρούσαμε πέρυσι ότι με σχετικά καλή τιμή που υπήρχε στο πετρέλαιο θέρμανσης, ότι θα πηγαίναμε καλύτερα. Δυστυχώς όμως υπήρχε μία πτώση περίπου 30% από την προηγούμενη χρονιά. Που ήδη ήταν πτωτική φυσικά η πορεία. Που ήδη ήταν πτωτική. Θεωρούσαμε ότι με τις χαμηλές τιμές, γιατί τύχαινε πέρσι να φτάσει το πετρέλαιο και κάτω από 50 λεπτά με την επιδότηση. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Ναι, και καταλαβαίνετε τώρα, όταν είναι και κάτω από 50 λεπτά και δεν υπάρχει κατανάλωση, εκεί καταλαβαίνεις πλέον ότι το πρόβλημα είναι αλλού και δεν είναι στο θέμα... Στη τιμή. Ναι, στο θέμα της τιμής. Που βέβαια, εντάξει, και όσο μεγαλύτερη είναι, προφανώς τόσο περισσότερο δυσκολεύει τα πράγματα. Τόσο πιο αποτρεπτική είναι σίγουρα για τον κόσμο όταν είναι μεγαλύτερη. Αλλά σας εξηγώ ότι και λιγότερη να είναι, θεωρώ ότι πάλι θα υπάρχει πρόβλημα. Πάλι θα υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Κύριε Ζήση, ό,τι αφορά το επίδομα, τι πληροφόρηση μπορούμε να δώσουμε στους καταναλωτές? Θεωρώ ότι θα είναι ακριβώς όπως πέρσι, γύρω 25 λεπτά. Αυτό γνωρίζουμε και χωρίς να έχει αλλάξει κάτι άλλο. 25 βέβαια, άμα βγάλουμε και τα 7 λεπτά της αύξησης, πάμε γύρω στα 18 λεπτά, έτσι. Που θα είναι 25 λεπτά, σας λέω, αν είναι 90 λεπτά αυτή τη στιγμή, βγάζουμε τα 25. Βγάζουμε τα 25, μάλιστα. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους, έχουμε πληροφόρηση πότε θα ανακοινωθεί, εάν αυτά θα αλλάξουν... Αυτά έχουμε διαρρεύσει στο διαδίκτυο, γιατί από εκεί είναι η πληροφόρησή μας, χωρίς να έχουμε, σας είπε, κάποιο επίσημο έγγραφο, είναι ότι είναι τα ίδια με πέρσι. Τα κριτήρια. Ναι, τα ίδια πέρσι, κριτήρια. Βέβαια, υπήρξαν και πολλές περικοπές. Μάλιστα. Ναι, ήταν πολύ χαμηλότερα από την προηγούμενη χρονιά. Να υπενθυμίσουμε βέβαια ότι 15 Οκτωβρίου, κύριε Ζήση, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει η περίοδος πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης. 15 Οκτωβρίου και τελειώνει 30 Απριλίου. 30 Απριλίου. Μάλιστα, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο. Όχι, δεν θα ήθελα να προσθέσω κάτι άλλο. Απλά να γνωρίζει ο κόσμος τώρα σε σχέση με την ανάληψη της αντιδημαρχίας ότι με τον Δήμαρχο, σας είπα, όλους τους αντιδημάρχους, υπηρεσιακούς παράγοντες, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο μας, για τον Δήμο μας, για τον νομό μας, για οτιδήποτε χρειαστεί. Και σας είπα, ο Δήμαρχος αυτή τη στιγμή έχει κάνει τις αλλαγές. Μας τιμά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί προσωπικά εγώ είμαι σε μια ηλικία, θεωρώ, των 36 ετών, ο μικρότερος, από τους μικρότερους δημοτικούς συμβούλους, και μας δίνει την ευκαιρία να προσφέρουμε στον τόπο. Εμείς αυτή την ευκαιρία... Θεωρώ ότι να αρπάξουμε από τα μαλλιά, πώς μιλάμε στην κοινή. Και πολύ καλά θα κάνετε, ναι, κύριε Ζήση, αλλά και πάλι θα πω ότι οι συνθήκες με τις οποίες έγιναν οι αλλαγές σας δεν ήταν οι καλύτερες δυνατές.
έμειναν δυσαρεστημένοι οι συνάδελφοί σας και αυτό το λένε οι ίδιοι, όχι από εσάς φυσικά, από τον τρόπο και τη διαδικασία που επιλέγει για να γίνει αυτή η αλλαγή, για όλη αυτή την κατάσταση που τόσο καιρό, και νομίζω το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, δεν προχωρούσε αυτή η αλλαγή με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί και το κλίμα εσωστρέφειας, αλλά και μη διάθεσης για δουλειά από τους ανθρώπους που ήταν να φύγουν, κάποιοι από αυτούς το γνώριζαν. Κάποιοι από τους καινούριους αντιδημάρχους δεν ξέρανε έως και σήμερα τι καθήκοντα αναλαμβάνουν. Δεν ξέρω, εσείς δεν θέλετε να μας πείτε κιόλας πότε ενημερωθήκατε. Ενημερώθηκαν λοιπόν σήμερα ότι αναλαμβάνουν καθήκοντα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε καμία προετοιμασία έως και σήμερα, έτσι ώστε αύριο, μεθαύριο, να πάτε στα γραφεία σας έχοντας μια ειδική γνώση επί του αντικειμένου του οποίου αναλαμβάνετε, και όλα αυτά φυσικά δεν συνθέτουν ένα πολύ καλό σκηνικό για ένα καινούριο ξεκίνημα. Κοιτάξτε, αυτό όλα που είπατε είναι καθαρά δική σας γνώμη, εγώ έχω αντίθετη Όχι, γνώμη. Όχι, είναι κύριε Ζήση, αυτά που μας είπαν οι συνάδελφοί σας, είναι αυτά που βλέπουμε. Εγώ έχω αντίθετη γνώμη, γιατί σας είπα, μίλησα με όλους τους συναδέλφους μας και δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Με τους απερχόμενους. Και με τους απερχόμενους και με τους κύριε Ζήση, τώρα σε κάποιον λένε ψέματα ή σε εμάς, σε εσάς. Δεν ξέρω. Εμείς πάντως δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, σας είπα. Μόνο από τη στιγμή που μας έχουν πάρει όλοι τηλέφωνο και μας έχουν συγχαρεί. Ναι, δεν είπα ότι το πρόβλημα είναι με εσάς, τους καινούριους που αναλαμβάνετε. Εγώ δεν το πρόβλημα πάντως ήταν ως προς τη διαδικασία και σας το εξήγησα το γιατί. Και αυτό δεν λένε και οι ίδιοι. Αυτό δεν λένε... είμαι αρμόδιος εγώ να απαντήσω για το θέμα της διαδικασίας. Αυτό είπα, κύριε Ζήση. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και σε ένα ρεπορτάζ από την προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, όπου εγκρίθηκε ο απολογισμός και ο ισολογισμός του 2015. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Μανώλης Χατζησημεώνιδης πάντως ανέφερε ότι δεν υπάρχει στόχος ή προγραμματισμός από πλευράς της Δημοτικής Αρχής. Τα τεχνικά έσοδα μιλάμε για τον χρόνο του 2015. Τα δικά μας έσοδα ήταν 13.133.563,95. Τα έκτακτα έσοδα 6.849.105,59. Το χρηματικό υπόλοιπο 5.164.355. Σύνολο εισπραχθένων 25.148.089. Στα έξοδα μας τα πληρωτέ ήταν 20.881.881,65. Και το χρηματικό υπόλοιπο της πρέπει να σας βρίσκεται 4.266.000.
είναι κρίμα λεφτά. Ο δημοσιογράφος και ένας δικαίωσης ανθρώπους... Παντός, κύριε Καρκίνα, το δεν προσέλει για μια συμφωνία. Ό,τι πρόβλημα να στείλει να δείξει. Να στείλει όσο που έχει κάνει. Να κάνουμε να δείξει ένα εξαρτηρισμό και να στείλει τη συγκεκριμένη λοιπόν. Συνεργάτη. Επίσης, υπάρχει ένα κολλήγιο. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός στο νομό της Καστοριάς. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.